Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα στα 16 λεπτά μετά από τις 5. All About Aris On Air, τελευταίο για αυτή την εβδομάδα στον Λίμπερο 107,4. Χρήστανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος θα πάμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 7 με όλα τα τελευταία νέα πριν από ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο για τον Άρη σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. Ένα διήμερο το ενδιαφέρον το οποίο επικεντρώνεται στην Κυριακή, όπου έχουμε και τα παιχνίδια των δύο μεγάλων τμήματων του συλλόγου σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Και αναφέρω χρονολογικά τη σειρά του, βάσει τη ώρα διεξαγωγή του. Ένα ντέρμπι στο μπάσκετ, ένα δύσκολο παιχνίδι στο ποδόσφαιρο, σε μια νέα αρχή για τον ποδοσφαιρικό Άρη με ένα νέο προπονητή στον πάγκο του. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ και για τις δύο αναμετρήσεις 48 ώρες πριν τη διεξαγωγή τους, για τις τελικές ετοιμασίες στον ποδοσφαιρικό Άρη πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Όφι, για το πώς προετοιμάζεται ο μπασκετικός Άρης εν όψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην ΠΑΟΚ Sports Arena, ποια είναι τα προβλήματα του Βαγγέλη Αγγέλου, πώς διαχειρίζεται τις απουσίες από τις προπονήσεις ο Έλληνας τεχνικός και όλα όσα υπάρχουν επιπλέον και θα μας μεταφέρουν οι ρεπόρτερ μας. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα μόνο μέσω μηνυμάτων. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά και το στέλνετε στο 54526. Αν μας βοηθήσει και η ροή της εκπομπής και αυτά που έχουν προγραμματίσει, ενδεχομένως να ανοίξουμε και στις τηλεφωνικές γραμμές μέχρι και τις 7 για να ακούσουμε και εσάς που περιμένετε φυσικά και το παιχνίδι στο Γεντικουλέ σίγουρα, αλλά και το ντέρμπι στο μπάσκετ την ερχόμενη Κυριακή στην έδρα του ΠΑΟΚ. Θα ακούσουμε επίσης στην διάρκεια της εκπομπής και τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Σάββας Παντελίδης, οι πρώτες του στην Άρης TV εν ώψη του αγώνα με τον Όφι. Σήμερα στην ουσία νομίζω ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας, αύριο θα γίνει ένα χαλάρωμα και θα γίνει γνωστή και αποστολή που θα αναχωρήσει για το Ηράκλειο αύριο νωρίς το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος, για το παιχνίδι της Κυριακής χωρίς προβλήματα. Και η σημερινή προπόνηση. Όλοι οι παίχτες είναι κανονικά στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη. Θα αναφέρουμε συνέχεια ποια είναι τα πλάνα του 53χρονου τεχνικού. Τι σκέφτεται για κάποιες θέσεις όπου παραμένουν κάπως ανοιχτές και δεν έχει κατασταλάξει 100% στους παίχτες που θα χρησιμοποιήσει. Είναι και ένας ευχάριστος πονοκέφαλος να είναι όλοι στη διάθεσή του. Είναι και οι διεθνείς, δηλαδή ο Μαύρα και ο Μπάσα που έχουν επιστρέψει από χθες τις προπονήσεις. Σήμερα μπήκαν σε κανονικούς ρυθμούς και είναι και αυτοί πλέον στη διάθεση του 53χρονου τεχνικού, ο οποίος μέχρι αύριο νομίζω θα έχει κατασταλάξει και στους 11 που θα ξεκινήσει στο παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής. Η μικρή, με ποτσιδάκια, εκπληκτική φωτογραφία. Περήφανος μπαμπάς. Ηρεμιστικό. Περήφανος μπαμπάς. Ηρεμιστικό είναι. Χρειάζεσαι σήμερα. Ναι, όμως. Λοιπόν, αλήθεια είναι. Λοιπόν, τι έλεγα, τρία πραγματάκια προειδές, θα το ακούσουμε και θα αναφέρουμε συνέχεια. Θα έχουμε ρεπορτάζ και από ποδόσφαιρο και από μπάσκετ. Ναι. Θα ακούσουμε και το Σάββατο Παντελίδη στην πορεία της εκπομπής, στις δηλώσεις που έκανε. Μ' άρεσαν οι δηλώσεις του. Μ' άρεσαν οι δηλώσεις του γιατί δεν κρύφτηκε πίσω από τις λέξεις. Αυτό που κρύβονται συνήθως οι προπονητές που αναλαμβάνουν στη μέση της χρονιάς. Την πίστοση χρόνου. Πίστοση χρόνου, αυτό να είχαμε προβλήματα. Η προηγούμενη κατάσταση θέλουμε να τα διορθώσουμε κάποια πράγματα. Δεν είπε τίποτα τέτοιο. Είναι προς τιμήν του ότι εμέσως έπλεξε το εγκόμιο του Ερέρα. Αν το προσέξετε τις δηλώσεις του, υπάρχουν και γραπτός. Λέει ότι παρέλαβα ένα πολύ καλό υλικό, μια πολύ καλή βάση. Νομίζω κάπως έτσι το είπε. Ότι η προηγούμενη κατάσταση έκανε καλή δουλειά. Έκανε καλή δουλειά. Ναι. Παραλάβαμε μια καλή δουλειά. Ναι. Και επίσης η δεύτερη, το δεύτερο σημείο στο οποίο δεν υπάρχει θέμα δικαιολογίας, είναι αυτό το οποίο λέει ότι έχω πολύ καλό υλικό και γι' αυτό δικαιολογημένα έχουμε υψηλές απαιτήσεις. Να. Σημαντικό και αυτό, πολύ, πολύ σημαντικό. Πριν πάμε στα του Άρη, να κάνουμε μια βόλτα λίγο στο πρόγραμμα του τριημέρου. Για κάνε. Λοιπόν, πριν πάμε και στο break. Αύριο, 4 η ώρα, Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης. Έλα, κάνει κανένα προγνωστικό. Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης. Κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Ωραία. Αστέρας Τρίπολης Λάρισα, ντεμπούτο Γιώργου Παράσου. Άνετη νίκη του Αστέρα. Πανετολικός ΑΕΚ. Διπλό. Αύριο στις 7. Το Αστέρας Λάρισα είναι 5 και 4, διπλό μάλιστα. Λοιπόν, και η μέρα κλείνει με το ΠΑΟΚ Ξάνθη 7,5 ώρα. Εύκολος άσος. Στο γήπεδο της Τούμπας μάλιστα. Την Κυριακή 5 και 4, ΠΑΣ Γιάννα Λεβαδιακός. Παίζει Χριστοβασίλης με Κομπότη. Δεν ξέρω. Ναι. Τι γίνεται.
Εγώ θα το έπαιζα Χ. Χ, μάλιστα. Είναι μαζί σου, 7 βαθμούς. Στις 7, ατρόμητος Ολυμπιακός Παναχήνος και τον Γιώργο Μασούρα. Διπλό. Διπλό, μάλιστα. Στις 7.30 στο Γεντικουλέ, Όφι Άρης. Τριπλό. Διπλό. Τριπλό. Τριπλό με απ' όλα. Ναι. Και τη Δευτέρα, Πανιώνιος Λαμίας, 7.30 ώρα. Άσος. Άσος, μάλιστα. Ωραία. Θα σου πω και τις επόμενες αγωνιστικές. Όχι, εντάξει. Μην προτρέχουμε. Εντάξει. Άρης Παναθηναϊκός. Καλό είναι το μάτσο αυτό. Καλό μάτσο αυτό, λοιπόν. Τι έχει άλλο, έχει Απόλλων Ατρόμητος. ΑΕΚ Ξάνθη και Λαμία ΠΑΟΚ. Βλέπεις ότι είναι η τετράδα των αγώνων. Ο Άρης μετά πάει στον Ατρόμητο και φιλοξενεί τον Πανετολικό και ολοκληρώνει τον πρώτο γύρο στην Ξάνθη. Αυτά τα 5 μάτς όμως για την Ξάνθη, γιατί είναι η ομάδα που αυτή τη στιγμή έτσι, κυνηγάς στον πίνακα της βαθμολογίας, αν το σκεφτείς. Γιατί έχει 18, έχει 15. Δεν βάζω τον Παναθηναϊκό μέσα με τον οποίο ισοβαθμίζεις, γιατί ο Παναθηναϊκός, άμα είναι από πάνω σου και βγεις έκτος, πάλι στην Ευρώπη εσύ θα πας. Έτσι. Άρα θεωρητικά την θέση που κυνηγάς φέτος την έχει η Ξάνθη. Η Ξάνθη όμως έχει αυτούς τους βαθμούς που έχει, χωρίς να έχει παίξει με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Άρη. Μάλιστα. Κάτι που σημαίνει ότι μέχρι να πας εσύ στο τέλος του πρώτου γύρου στην Ξάνθη, θα μπορείς να την έχεις καβατζωμένη και 3 και 6 βαθμούς πάνω να είσαι. Από την ομάδα της Θράκης. Και να πας με πλεονέκτημα. Να πας με πλεονέκτημα, φυσικά. Γι' αυτό είναι και σημαντικό το παιχνίδι. Και να βολεύεσαι ενδεχομένως και με την ισοβαλία. Ναι, δηλαδή, άμα τώρα το φυσιολογικό είναι να χάσεις από τον ΠΑΟΚ και αν κερδίσεις εσύ στην Κρήτη, δεν είναι το φυσιολογικό να κερδίσεις, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πιθανό πολύ. Ναι. Είναι και το φαβορί ο Άρης με βάση τις θυματικές. Θα είσαι μαζί. Μετά παίζει Άρης Παναθηναϊκός και ξανά πάει στην ΑΕΚ. Και βαθμό τώρα να πάρεις εδώ. Το δύσκολο πρόγραμμα για την ναι, ΑΕΚ. Ναι, και βαθμό να πάρεις εδώ. Χ να βγει δηλαδή το Άρης Παναθηναϊκός, εγώ πιστεύω θα σε ένα βαθμό πάνω. Μετά έχει το Ανατρόμητο η Ξάνθη που πάει, Ξάνθη Ολυμπιακός. Μπορεί να είσαι πάλι στον βαθμό πάνω. Ναι. Μετά εσύ έχεις έδρα τον Πανετολικό. Η Ξάνθη τι κάνει, πάει στον Απόλλον Σμύρνης. Ναι. Άρα είναι πολύ πιθανό στο παιχνίδι Ξάνθη Άρης να έχεις τη δυνατότητα να φύγεις, να κερδίσεις και να ξεφύγεις πολύ. Και να κοιτάς μετά τι κάνει ο Πανιώνιος. 2,70 το διπλό του Άρη στον Όφη. Ναι. 2,90 ο Άσος. Ναι. 3 το Χ. Αυτό σου είπα, δίνει φαβορί τον Άρη. Ναι. Στο και με παιχνίδι. Πολύ καλή απόδοση κιόλας. Το 2,70. Ναι, αξίζει. Πριν από 3 εβδομάδες, φαβορή ήταν Όφη με 2,20. Φαβορή ο Άρης και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. 2,55 ο Άσος, 3,10 το Χ, 3 το διπλό του Παναθηναϊκού. Φυσικά, ρε φίλε. Ναι, ναι. Εντός έδρας, βέβαια. Βεβαίως. Ωραία. Ναι. Πάμε στο break. Πάμε στο break, βεβαίως. Που είναι το φαβορή για την ενημέρωσή σας την διαφημιστική αμέσως τώρα και θα επιστρέψουμε να αναλύσουμε λίγο το σχήμα που ετοιμάζει ο Σάβας Παντελίδης για το κυριακάτικο παιχνίδι. Και τις δηλωσούλες του λίγο πιο επισταμμένα να τις δούμε και γενικότερα να συζητήσουμε για το παιχνίδι της Κυριακής. Μετά τις 6, με σταμάτη Μουρελή θα κάνει κουβέντα ο Νίκος για το μπάσκετ, γιατί έχουμε και ΠΑΟΚ Άρης στο μπάσκετ την Κυριακή. Θα ακούσουμε και Σάβα Παντελίδη, να έχετε και το ηχητικό δηλαδή πέρα από το σχολιασμό. Και φυσικά αργότερα θα δούμε τώρα, αν θα ανοίξουν και γραμμές, θα το δούμε στην πορεία. Πάμε. Με δύο κοπελιά. Γιατί το Άρη χθες το πιάσαμε. Στο Google Translate. Κάνει και ηχητικό. Google Translate. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνει. Να βρούμε ένα τέτοιο ρε φίλε, να κάνουμε μεταφράσεις. Κανονικά. Μπορεί να μας βρίζει αυτή. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πώς θα παίξει ο Άρης την Κυριακή. Με αποφασιστικότητα για την νίκη. Α, σίγουρα το πρώτο είναι αυτό. Αποφασιστικός. Με πάθος. Με πάθος, αυτά τα κλισέ. Ναι, ναι, ναι. Μονόδρομος η νίκη. Ναι. Πώς θα παίξει ο Άρης την Κυριακή. Πάνω κάτω, ό,τι λέμε μέσα στην εβδομάδα, πολλές αλλαγές δεν θα υπάρξουν. Από τον Παντελίδη. Είναι 2-3 θέσεις που παίζονται αυτή τη στιγμή. Ναι. Υπάρχουν παίκτες που έχουν ένα προβάδισμα φυσικά για αυτές τις θέσεις. Και αναφερθώ πρώτα στα άκρα της άμυνας. Τον είδε δηλαδή τον Παντελίδη και χθες και σήμερα δοκιμάζει Τζανακάκη Βαλεριάνο και στη διάρκεια της προπόνησης να βάζει τον Κωνσταντίδη με τον Μενέντεθ. Δεν έχει κατασταλάξει νομίζω 100%. Στα άκρα της άμυνας. Με Τζανακάκη και Βαλεριάνο ξέρει ότι πάει πιο αμυντικά. Με Κωνσταντίδη και Μενέντεθ πάει πιο επιθετικά. Ναι. Είναι το θέμα τι θα προτιμήσει. Mm. Εκτός αν πάει τώρα, παιδί μου, πια βάλω ένα επιθετικό μπακ, ένα αμυντικό μπακ. Εντάξει. Αλλά φαίνεται να έχουν ένα προβάδισμα με τον Τζανακάκη με τον Βαλεριάνο. Χωρίς να έχουν κλειδώσει όμως ακόμα οι θέσεις. Ναι. Η άλλη θέση είναι στο χώρο του κέντρου.
με τον Σιώπη να είναι σίγουρος στο 4-2-3-1. Υπάρχει ο Ματίγια, τον οποίο Ματίγια δοκίμαζε αυτές τις μέρες, βασικά χθες και σήμερα τον δοκίμασε ο Παντελίδης, δίπλα στο Μανώλη του Σιώπη. Πλέον όμως με την επιστροφή του Μπάσα, εγώ νομίζω ότι μπαίνει και αυτό στο κάδρο, διεκδικώντας, όχι με τις ίδιες πιθανότητες που έχει ο Ματίγια, αλλά διεκδικώντας και αυτός τη θέση αυτή στο χώρο του κέντρου. Τώρα θα μου πει κάποιος, ο Μπάσα έλειπε όλες αυτές τις μέρες που ήταν εδώ ο Παντελίδης, αυτές τις πρώτες μέρες που είναι σημαντικές, συγνωριμία του προπονητή με τους παίχτες, η δουλειά που γίνεται, να αρχίσεις να μαθαίνεις λίγο τη φιλοσοφία του νέου προπονητή της ομάδας. Ο Μπάσα όμως είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής. Μην τον κρίνουμε μόνο από τα σκαμπανεβάσματα που έχει τη φετινή σεζόν στην απόδοσή του. Είναι ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής. Ένας ποδοσφαιριστής με παραστάσεις. Που ακόμα και υπό τέτοιες συνθήκες μπορεί να παίξει βασικός. Παρόλο που έλειπε τόσες μέρες και δεν δούλεψε όσο οι άλλοι υπό τις διηγίες του Παντελίδη. Άρα υπάρχει ο Ματίγια, αλλά και ο Μπάς, ο οποίος έρχεται από πίσω και διεκδικεί και αυτός τη θέση δίπλα στο Σιώπη. Νομίζω αυτές. Εντάξει, και στην επίθεση φαίνεται λίγο να υπάρχουν κάποιες σκέψεις του Παντελίδη να το μοιράζει δηλαδή λίγο με Ντιγκινή και Γιουνές, αλλά νομίζω ότι ο Ντιγκινή θα ξεκινήσει στην κορυφή με το Μαρτίνες λίγο πιο πίσω και ο Γιουνές θα μείνει στον πάγκο. Έτσι το βλέπω εγώ. Α, δούμε τώρα πώς θα το δει και ο Παντελίδη στην Κυριακή. Γιατί και ο Ντιγκινή μπροστά τα πήγε καλά, είναι η αλήθεια, κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης. Είναι πιο συμμετοχικός ο Γάλλος στην κορυφή της επίθεσης και αν ξεκινήσει εκεί θα έχει πίσω του τον Μαρτίνες. Και εδώ έρχεται και κολλάει λίγο και το ενδεχόμενο να επιλεχθεί ο Μπάσα, γιατί ο Μαρτίνες είναι ένας πολύ καλός μεσοεπιθετικός με δεδομένο ταλέντο. Αμυντικά όμως υστερεί λίγο έως πολύ. Δεν θα σου δώσει τόσο πολλές άμυνες. Και αν βάλεις και το Ματίγια στον άξονα, τότε ο μόνος που θα μαρκάρει θα είναι ο Σιώπης. Άρα γι' αυτό ίσως να έχει και κάποιες έτσι περισσότερες πιθανότητες ο Μπάσα για τη θέση δίπλα στο Σιώπη. Θα δούμε ποιον από τους δύο θα επιλέξει τελικά ο Παντελίδης. Εντάξει, τώρα οι υπόλοιποι νομίζω. Κολάσο. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Κολάσο. Δεν νομίζω. Τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες θέσεις, εντάξει, δεν θα αλλάξει κάτι. Ο Κουέσα στο τέρμα, ο Βέλεθ με τον Δελιζή θα είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Και ο Γκάμα με τον Ματέο στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής της ομάδας. Στο 4-2-3-1 που θα δούμε από τον Παντελίδη. Απέναντι σε έναν Όφη που ξαφνικά με Γιάδο νιώθει καλύτερα. Ξαφνικά εντελώς. Ο νοκάουτ. Ήταν νοκάουτ, ναι, ο Μελιάδο, αλλά από χθες, όπως διαβάζουμε σε ρεπορτάζ του Όφη, νιώθει καλύτερα. Ναι, νιώθει καλύτερα. Και θα τον περιμένει ο Νίκος Παπαδόπουλος του Άβελ μέχρι την τελευταία στιγμή. Ναι. Αλλά θα τον πάρει στην αποστολή μόνο αν είναι 100% έτοιμος. Ναι, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος υποτροπής. Σαν τον Πέλκανα πράγμα. Κοίτα, αν όντως είχε τον τραυματισμό που είχε, τότε νομίζω ότι δύσκολα θα τον πάρει ο Παπαδόπουλος. Γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος υποτροπής. Τώρα είναι τίποτα άλλο, στυλ Πέλκα. Δευτέρα νοκάουτ και το Κυριακή 7 η ώρα Ανάσταση Κυρίου. Εντάξει, δεν ξέρω, τι να σου πω. Άλλα προβλήματα είναι ο Παπαστεριανός που και αυτός είναι off, ο Νέιρα και ο Ντίνας. Αυτός είναι καλός παίκτης. Ναι. Ο Νέιρα. Και ο Ντίνας, ο οποίος και αυτός είναι off για το παιχνίδι της Κυριακής. Μου δεις την αποστολή και αυτόν. Λες να το δούμε, γίνει κανένα θάμα και αυτό να στηθεί. Κανονικά φίλε. Α, δούμε, εντάξει. Ας πω, off, τι παίζει, αμυνά. Φουλ της αμυνάς. Βουό μπροστά και ό,τι βρει. Βουό και ό,τι βρει. Πλατέλας λίγο πιο πίσω. Σε ρόλο δεκαριού. Δεν παίζει γραμμή ο Πλατέλας. Εκεί τον βάζει. Θα βάλει Αραβίδη. Εκεί τον βάζει συνήθως. Ο Κοτσιανικούλης θα είναι σίγουρα να παίξει στα άκρα. Για τον άλλο δεν υπάρχει εικόνα ακόμα. Εντάξει. Δεν είναι λίγο πολύ γνωστά τα θέματα για τον Όφι. Όφι είναι μια σοβαρός Άρης. Ναι. Χωρίς επιπόλαια λάθη οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ ότι μπορεί να περάσει εύκολα το Ηράκλειο. Ο σοβαρός. Και μιλάω βέβαια αν ο Τζίλος είναι πενταρίσιος. Αν ο Τζίλος είναι όπως ήταν με την ΑΕ και όπως ήταν με τον Εγινιακό εκείνο το μάτς, okay, θα έχουμε πολλά προβλήματα. Ή όπως ήταν ο διαιτητής πέρσι στο παιχνίδι του Όφι Άρης, που δεν έδωσε ούτε εκείνο το φάουλ πάνω με το βουό που πήρε την μπάλα μόνος του.
τη φαουλάρα εκείνη έξω από την περιοχή. Ναι, 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 ναι. Αν έχουμε τέτοια πράγματα, οκ, okay, θα έχουμε ζητήματα. Ο τύπος έφτασε στο σημείο να ακυρώσει γκολ του Άρη δίνοντας φάουλ υπέρ του Άρη. Μάλιστα. Και δεν άφησε το πλεονέκτημα. Δεν είναι βέβαια ρατσιάτος ο Τζίλος, οκ. Okay. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει το... Ο Όφι, ο οποίος καίγεται για την νίκη, εντάξει, είναι στις τελευταίες θέσεις με 7 βαθμούς. Την έχει ανάγκη αυτή την νίκη και από ό,τι λέει το δικό μου ρεπορτάζ, αν δεν κερδίσει την Κυριακή, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουμε και αλλαγή προπονητή στον πάγκο των κριτικών. Ναι. Φύγει και ο Ελευθερόπουλος την άλλη εβδομάδα. Ξαναγύρισε εδώ στον Ηρακλείο Παπαδόπουλος. Αλλά ναι, χωρίς Μύρο. Ναι, αλλά αυτός πάει με Μύρο στον Ηρακλείο. Πώς είδες τον Μύρο? Τι να σου πω. Τι να μου πεις. Οι Αριανοί πέρσι μετά την ισοπαλία με τα Τρίκαλα δεν λέγανε να φύγει ο Καρυπίδης και να έρθει ο Τόμ Παπαδόπουλος? Επειδή ο Άρης ήταν 7 βαθμούς μπροστά από τον τρίτο. Και όχι 2 βαθμούς κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Δεν φτάνουν μόνο τα λεφτά. Εντάξει. Αυτό λέω. Δεν φτάνουν μόνο ποια τα λεφτά. Λεφτά. Ναι, ποια λεφτά. Ποια λεφτά όμως κιόλας. Ποια λεφτά. Να λέμε ποια λεφτά. Γιατί λέμε ότι ο Καρυπίδης θέλουμε κάτι παραπάνω για τον Άρη. Και έχει βάλει 5-6-7, πόσο έχει βάλει εκατομμύρια, δεν ξέρω. Ναι. Έτσι. Και την ίδια στιγμή έχουμε κάνει έναν άνθρωπο ο οποίος βοήθησε τον Άρη. Έδωσε μια χορηγία ύψους 200.000 ή 250, δεν θυμάμαι πόσα ακριβώς ήρθαν στην ομάδα. 250 περίπου, ναι. Και τον είχαμε κάνει να φαίνεται ότι είναι ο δισεκατομμυριούχος. Να φύγει λοιπόν αυτός που έχει βάλει 5-6-7 εκατομμύρια και να έρθει αυτός που έχει βάλει 250 χιλιάρικα. Που φέτος τον Ηρακλή έχει 3 ήττες σε 5 μάτς. Και μια ισοπαλία εντός με τον Ιγυνιακό. Τον τελευταίο δηλαδή. Και έχει κερδίσει μόνο τον Ίχταρη. Σωστό. Ηρακλής. Και φεύγει ο Μύρο. Όχι φεύγει. Τον έφυγαν. Τον έφυγαν. Χθες. Αυτές τις διαφορές πρέπει να τις βλέπουμε κάποια στιγμή για να τις αξιολογούμε για τον Άρη, βέβαια, για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής καλός κακός στον δρόμο θα το βρει. Και δεν μας απασχολεί και όσο λαμπά ο Τάρης. Είναι ένα θέμα που πρέπει να χειριστεί η οικογένεια του Ηρακλή, το πώς θα βγει. Απλά, από τη δύσκολη στιγμή. Ο Μυροφορίδης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αποτέλεσε μέλος της οικογένειας του Άρη μια σεζόν. Ναι. Αλλιώς λοιπόν είναι ο Μυροφορίδης και λειτουργεί εντός του Άρη. Αλλιώς λειτουργεί με Καρυπίδη και Σπανό, γιατί και ο Σπανός ήταν ο προπονητής της ομάδας. Και αλλιώς λειτουργεί με Τόμ. Γιατί είχε έναν παράγοντα πέρυσι ο οποίος ήταν πιο ψαγμένος με την κατηγορία και έπαθε. Την είχε και φάει κιόλα. Ναι, την έπαθε και έμαθε. Εντάξει. Είχε έναν προπονητή που την είχε φάει την κατηγορία με το κουτάλι και την ήξερε. Το Σπανό που οι περισσότεροι τον κράζανε στην αρχή τη σεζόν και στο τέλος σε ευχαριστούμε, φεύγει σαν φίλος. Παίζουν όλα, παίζουν ρόλο. Είναι αλυσίδα. Και ο Σπανό στην Κέρκυρα βλέπετε. Έχει και τα καλά τα αποτελέσματα, έχει όμως και τα ανάποδα τα αποτελέσματα. Άξι. Σύνολο είναι, παιδιά. Βέβαια. Οκ, okay, εγώ αντιλαμβάνομαι γιατί κάποιοι αβάταραν παραπάνω τον Μυροφορίδη. Γιατί θέλουν να πλήξουν τον Καρυπίδη. Καταλαβαίνω γιατί αβάταραν κάποιοι άλλοι τον Σπανό. Γιατί θέλουν να πλήξουν ενδεχομένως και τον Μυροφορίδη και τον Καρυπίδη. Αλλά αυτή η παθογένεια πολλές φορές και η εσωστρέφεια είναι που δημιουργεί τα ζητήματα στο τέλος. Σύνολο είναι, όπως και τώρα, φέτος. Υπάρχει τεχνικός διευθυντής, προπονητής πλέον, ο Παντελίδης. Εντάξει, φίλε, μην είστε και στο... Αθλητικός. Αθλητικός διευθυντής, ωραία. Ωραία. Είναι πιο fit ο Διαμαντόπουλος γι' αυτό. Είναι. Λοιπόν, και διοίκηση. Τρίπτυχο είναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Κάπως έτσι. Ναι. Κανένας μόνος του δεν μπορεί. Ούτε ο Ερέρα μόνος του μπορούσε, έτσι. Ούτε ο Διαμαντόπουλος μόνος του μπορεί, ούτε ο Καρυπίδης μόνος του μπορεί, όπως αποδείχθηκε άλλωστε την πρώτη χρονιά της Β' Εθνικής. Γιατί στην ουσία μόνος του ήταν. Συνολικό. Είναι μόνος του. Φαίνεται με τον Αναστόπουλο. Μόνος του. Μόνος του ήταν. Σε βρει ο Ελληνατούρε. Μόνο του ήταν, αυτό λέω. Μόνο του ήταν την πρώτη φορά. Τεχνικό σύμβουλο κάποια στιγμή. Ελληνατούρε. Το βγάλουμε μια μέρα, θα μου πει θε. Εσύ να το βγάλει. Λοιπόν. Ήρθε η ώρα σου, ναι. Ήρθε η ώρα μου. Τι θα πει τώρα. Χρήσατε πότε θα σε ξανακούσουμε στο Λίμπερο? Δευτέρα το πρωί. Τηλεφωνικά. Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω τηλεφωνικά. Κυριακή βράδυ. Φυσική παρουσία. Μετά θα κάνω σχόλιο μετά το μάτσα. Ωραία, φυσική παρουσία. Καλά, γιατί πρέπει να είμαι στο στούντιο για να μιλάω. Γιατί τρέμεις. Πότε θα είσαι ξανά, έγινε το τίκ που έχω. Θα λείπω τρεις μέρες, θα λείπω. Θα λείπω ο Χρήστος τρεις μέρες, παιδιά, λοιπόν να ξέρετε. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Όχι, στην εκπομπή θα βγαίνω. Δεν βγαίνει. Τι με κόβεις. Off. Τι off. Off. Ήρθε η ώρα. Τη Δευτέρα δεν γίνει, θα πετάω. Η ευκαιρία περιμέναμε. Την Τρίτη. Μας φάγανε. Η ευκαιρία περιμέναμε, τελείωσε. Θα βγω για σχόλιο και τις τρεις μέρες, ειδικά τη Δευτέρα. Κοίτα, θα ανοίξω γραμμές, άμα θες πάρε. Τι είναι αυτό, ρε Ζάτσι. Άμα θες, πάρε. Μετά τις 6 θα ανοίξω. Έχω μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Θα φύγω.
αυτή τη στιγμή. Έτσι, είναι σοβαρή. Θα σ' ακούω όμως στον δρόμο, πρόσεχε. Θα σ' ακούω στον δρόμο. Πιάνει. Τι να πιάνει στο βαθύλακο. Ναι. Στον Άγιο Θανάσιο και στη γέφυρα. Πώς δεν πιάνει. Βαθύς, πιάνει μέχρι τη... πέρα από την Κατερίνη φτάνει. Φώτα βάλανε στον δρόμο, όχι ακόμα. Έχουν βάλει στην τέτοια. Α, βάλανε. Βάλανε φώτα, φίλε. Εξυγχρονισμός. Βάλανε φώτα στη στροφή που για γέφυρα. Έρχονται εκλογές γι' αυτό. Ναι. Και μετά τα κάνουν οι λάμπες. Δεν τις αλλάξαμε. Και μετά τις αλλάξαμε. Εν τω μεταξύ λέω, καλά, βάλανε σε 50 λάμπες. Γιατί δεν βάζουν και στις υπόλοιπες. Ναι. Και εμάς στην Περαία αλλάξαν όλες τις λάμπες. Έρχονται εκλογές. Ναι, ναι. Όλα αλλάξανε. Οι τοπικές. Οι αυτοδιοίκησης. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Χρήστα. Να είσαι καλά. Καλό ταξίδι. Λοιπόν, θα σε δούμε πάλι την άλλη Πέμπτη. Νομίζεις. Λοιπόν. Αυτά από τον Χρήσανθο. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο break. Αυτά όσον αφορά και την εντεκάδα του Άρη και τα προβλήματα που έχει ο Όφη, ο οποίος βλέπει το παιχνίδι της Κυριακής ως ένα από τα πιο σημαντικά της σεζόν λόγω της παρουσίας του αυτή τη στιγμή στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίες. Έτσι, παιδιά, ο Όφη έχει 7 βαθμούς και δεν απήχει πολύ την πρώτη τελευταία θέση. Ένα βαθμό νομίζω πόσο είναι. Έτσι, το έχει ανάγκη το τρίποντο την Κυριακή. Και αν δεν το πάρει, είναι πιθανό να έχουμε και εξελίξεις στο θέμα του προπονητή στον Όφη. Λένε οι πληροφορίες. Έτσι. Και το ρεπορτάζ που υπάρχει από την Κρήτη. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν θα είναι εύκολο το έργο του Άρη κόντρα στον Όφη. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και για να προετοιμαζόμαστε όλοι για το συγκεκριμένο ματς, το λέγαμε για τις προηγούμενες μέρες, το είπε και ο Παντελίδης στις δηλώσεις του. Μην περιμένουμε να δούμε ένα πολύ διαφορετικό Άρη από αυτό που βλέπαμε μέχρι στιγμής. Το είπε και ο Παντελής ότι έχουμε πάρει ένα καλοδουλεμένο υλικό πριν προσθέσουμε δικές μας πινελιές. Και ήταν και πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που είχε ο Παντελίδης αυτές οι 10 μέρες. Που δεν, αν βγάλουμε και ένα ρεπό που είχε η ομάδα και μια μέρα που έκανε έτσι ψιλοχαλάρα, είναι 9. Για να δουλέψει με ένα ρόστερ που άρχισε να το μαθαίνει εκ των έσω και όχι απ' έξω ως παρατηρητής, ως αντίπαλος. Μην περιμένουμε να δούμε πολλά. Ο Άρης δεν θα πάει, δεν λέω δεν θα πάει να παίξει μπάλα την Κυριακή, αλλά μην περιμένουμε θεματικές αλλαγές και μην απογοητευτούμε δηλαδή άμα δούμε έναν Άρη ο οποίος δεν είναι τόσο καλός όσο τον περιμέναμε, όσο θα το θέλαμε. Το θέμα την Κυριακή είναι το αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο μάτς. Και όσο περνούν τα παιχνίδια, η ομάδα παίρνει τα αποτελέσματα και τρέφεται από αυτά τα αποτελέσματα, πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι θα αρχίσει να παρουσιάζει και μια καλύτερη εικόνα μέσα στο γήπεδο. Αυτό δηλαδή που έχει ως πλάνο στο μυαλό του και ο Παντελίδης για το επόμενο διάστημα και τα παιχνίδια που έχει μπροστά του ο Άρης. Το επαναλαμβάνω, το λέω για να προλάβω κάποιους που μπορεί να πέσουν από τα σύννεφα την Κυριακή αν δουν κάτι το οποίο δεν τους αρέσει. Το θέμα την Κυριακή είναι η νίκη πάλι. Τώρα να δούμε κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Έστω σε ένα μικρό βαθμό. Θα είναι κάτι θετικό γιατί θα είναι ένα θετικό δείγμα ότι κάτι γίνεται. Έστω και σε αυτό το μικρό διάστημα των 9-10 ημερών που είναι ο Παντελίδης, ότι κάτι πάει να αλλάξει. Κρατάμε αυτό και μακάρι τη Δευτέρα που θα είμαστε πάλι εδώ πέρα, έχοντας γυρίσει και από την Κρήτη, να συζητάμε για την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του Άρη στο πρωτάθλημα, μετά από εκείνη που πέτυχε στη Ριζούπολη κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης πριν από λίγες ημέρες. Είναι ένα νέο ξεκίνημα, αν και είμαστε σχεδόν μεσούσεις στη σεζόν. Από τη στιγμή υπάρχει ένας νέος προπονητής στον πάγκο. Πολλά πράγματα, αρκετά πράγματα έχουν αρχίσει να αλλάζουν. Μακάρι να αλλάξουν και πολλά περισσότερα στη συνέχεια τη σεζόν για τους κίτρινο-μαύρους. Το Μπάσα λέει αντί του Ματίγια μαζί με το Σιόπι για να σφίξει περισσότερο το κέντρο. Ναι, είναι μια κίνηση που αν γίνει θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και ειδικά αν υπάρχει ο Μαρτίνες τελικά. Στον ρόλο του επιτελικού μέσου πίσω από τον Τιγκίνη. Και εφόσον ο Γάλλος αγωνίζει στην κορυφή της επίθεσης. Διεκδικεί και ο Αλβανός τη συγκεκριμένη θέση μαζί με τον Ματίγια. Και θα περιμένουμε να δούμε ποιον από τους δύο θα επιλέξει τελικά. Ο Πάκο Ερέρα, πήγα να πω. Η δύναμη της συνήθειας. Πάκο Ερέρα, παλιά. Λας Πάλμας τώρα. Κανάρης Νήσι, μια χαρά. Εξαιρετική συνταξιοδότηση για τον 65χρονο τεχνικό του Άρη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά με τη βοήθεια του Ιωάννη Ζάτσι στο δεύτερο διάλειμμα, έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη ώρα της εκπομπής. Και μόλις επιστρέψουμε, θα ακούσουμε δηλώσεις Σάβα Παντελίδη στην Άρη TV.
Θα μιλήσουμε για μπάσκετ, γιατί έχουμε και ντέρμπι στο μπάσκετ. Μην το ξεχνάτε με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Θα έχουμε το ρεπορτάζ από το Σταμάτη τον Μουρελή. Και αν προλάβουμε, θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για να ακούσουμε και εσάς. Αν έχετε τελειώσει από την Black Friday και από τις εξορμίες σας στα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, πάμε στον Μπεργιάννη και επιστρέφουμε σε λίγο. Έλα, τώρα είμαστε εντάξει. Ναι. Με έχει βάλει σε άλλο μικρόφωνο. Εκπληκτικός. Δεν πειράζει, ρε φίλε. Άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Όποιος δουλεύει, Δημήτρη, κάνει λάθη. Όποιος δεν δουλεύει, δεν κάνει λάθη. Έτσι, αυτά μας τα μαθαίνουν από μικρούς. Λοιπόν, Λίμπερο 107,4. All About Arizona Air. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, μόνος του. Ο Χρήστος έφυγε και θα μας ξανάρθει την άλλη Πέμπτη τώρα. Φιλάκια. Λοιπόν, FM βγαίνω το μήνυμά στο 54526. Με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Σε λίγο θα πάμε να ανοίξουμε και το κεφάλαιο μπάσκετ, γιατί έχουμε ντέρμπι την ερχόμενη Κυριακή για τον μπασκετικό Άρη, που μετά και από τον οριστικό αποκλεισμό του από την Ευρώπη. Σε πόσο είπε? Σε 5 λεπτά. Σε 4 λεπτά. Όχι σε 5. Πάρουμε σε 4 λεπτά, όχι σε 5. Μουρελής είσαι, Βασίλη, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ο Μουρελής, λοιπόν, ο Σταμάτης Μουρελής θα μας μιλήσει σε λίγο για τον μπασκετικό Άρη και πώς προετοιμάζεται η ομάδα εν ώψη του ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Άρη. Πετυχαίνει βέβαια τον ΠΑΟΚ σε πολύ καλή κατάσταση και αγωνιστικά και ψυχολογικά μετά από την πολύ σημαντική νίκη που έχει πετύχει στην έδρα της Τενερίφης την περασμένη Τετάρτη, και θα έχει δύσκολο έργο η ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου. Είναι όμως ένα ντέρμπι και είναι αυτά τα παιχνίδια που και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ νομίζω ισχύει αυτό, ότι ασχέτου κατάστασης των δύο ομάδων είναι ντέρμπι και σίγουρα όλα είναι ανοιχτά σε τέτοια παιχνίδια. Για δώσω λίγο μουσική, Δημήτρη. Πριν πάμε στα μπασκετικά και έχουμε το Σταμάτη Μουρελή, ο οποίος θα είναι μαζί μας σε λίγο, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Σάββας Παντελίδης στην Άρης TV, στην οποία μίλησε για πρώτη φορά, για αυτές τις πρώτες μέρες του στην ομάδα, αλλά και για το παιχνίδι με τον Όφη. Πολύ ωραία τοποθέτηση από τον 53χρονο τεχνικό για διάφορα ζητήματα. Πάμε να τον ακούσουμε και επιστρέφουμε σε λίγο. Μετά από τις πρώτες 10 περίπου μέρες στον Άρη, θα ήθελα ένα πρώτο δικό σας σχόλιο για την εικόνα της ομάδας, για τα πρώτα σας συμπεράσματα και τι είναι αυτό που έχετε βγάλει ως μήνυμα αυτές τις πρώτες 10 μέρες. Κοιτάξτε, σίγουρα μπορούμε να μιλάμε για ένα υλικό υψηλού επίπεδου. Τα παιδιά είναι σε πάρα πολύ καλό τεχνικά επίπεδο. Πράγμα που σημαίνει ότι δικαίως έχει ανεβάσει τις απαιτήσεις μας. Από εκεί πέρα, με απόλυτο σεβασμό σε ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα, γιατί πραγματικά έχει γίνει καλή δουλειά, προσπαθούμε σιγά σιγά να περάσουμε κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν περισσότερο με ομοιογένεια, να αποκτήσουμε μια ταυτότητα μέσα στο γήπεδο και να παρουσιάζουμε όσο μπορούμε ένα ομοιογενές σύνολο, το οποίο ευελπιστούμε να βελτιώνεται από εβδομάδα σε εβδομάδα. Πόσο διαφορετική είναι η εικόνα που έχετε σχηματίσει τώρα ως προπονητής του Άρη, συγκριτικά με αυτήν που είχατε ως αντίπαλος του Άρη το προηγούμενο διάστημα? Όχι, δεν είναι διαφορετική. Δεν είναι καθόλου διαφορετική. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα, όσο περνάει ο καιρός και με τα αποτελέσματα που πιστεύουμε ότι θα είναι καλά, έχει δρόμο προς τα πάνω. Δεν είναι διαφορετική εικόνα. Αυτή την εικόνα έβλεπα και τα προβλήματά της φαινόταν σαν αντίπαλος, αλλά τα ίδια βλέπω και τώρα. Νέος προπονητής, νέα φιλοσοφία, αλλαγές συνήθως φέρνει ένας νέος προπονητής. Ο Σάββας Παντελίδης θα κάνει τομές, θα κάνει πολλές αλλαγές. Πώς σκέφτεται να συνεχίσει στη δουλειά που βρήκε από τον προκάτοχο του? Σίγουρα η δουλειά που βρήκα έχει πάρα πολλά καλά στοιχεία, τα οποία προσπαθούμε να τα κρατήσουμε και απλά προσπαθούμε σιγά σιγά να προσθέσουμε πινελιές, γιατί βρισκόμαστε σε μια περίοδο που δεν έχουμε περιθώρια για πολύ ριζικές αλλαγές που να περιέχουν πολύ μεγάλο ρίσκο. Προσπαθούμε σιγά σιγά να κάνουμε ένα βηματάκι παραπάνω σε σχέση με αυτά που βρήκαμε. Φίλοι του Άρη περιμένουν με ανυπομονησία το παιχνίδι της Κυριακής με τον Όφη για δύο λόγους. Πρώτον, φυσικά, για το αυτονόητο ότι
θέλουν, περιμένουν μια νίκη. Και δεύτερον, διότι θα είναι το δικό σας ντεμπούτο στον πάγκο της ομάδος. Πώς ετοιμάζεστε εσείς προσωπικά για αυτό το ντεμπούτο και τι μπορούν να περιμένουν οι φίλοι του Άρη να δουν στο παιχνίδι της Κυριακής με εσάς για πρώτη φορά στον πάγκο? Κοιτάξτε, σίγουρα δουλεύοντας σε μια ομάδα σαν τον Άρη, ο στόχος σου πάντα είναι όλα τα παιχνίδια να μπαίνεις μέσα για να τα κερδίσεις, για να μπαίνεις να έχεις πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα τα παιχνίδια. Ασφαλώς χρειάζεται πάντα να σέβεσαι και τον αντίπαλο και αυτό να το κάνεις πάρα πολύ προσεκτικά, δηλαδή να προσπαθείς να πετύχεις το στόχο σου πάντα σεβόμενος αυτόν που έχεις απέναντί σου. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς στο παιχνίδι της Κυριακής είναι πραγματικά να είμαστε πρωταγωνιστές. Η δουλειά που βρήκα έχει πολύ καλά στοιχεία τα οποία προσπαθούμε να κρατήσουμε, είπε ο Σάββας Παντελίδης μεταξύ άλλων. Είναι μια από τις ατάκες του που αξίζει να έχουμε υπόψη μας. Και είναι προς τιμήν του κιόλας που το αναφέρει έτσι, πλέγοντας εμείς το εγκόμι του Ερέρα για τη δουλειά που έκανε στην ομάδα στο διάστημα που βρέθηκε σε αυτήν. Αυτά για την ώρα όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Θα επιστρέψουμε αργότερα στην μπάλα. Πάμε τώρα σε μια άλλη μπάλα, λοιπόν, τη Σπυριάρα. Έχουμε ντέρμπι την Κυριακή. Πάω Κάρης και καλύτερα θα μας τα πει ο Σταμάτης ο Μουρελής, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σταμάτη, καλησπέρα. Τι έγινε? Έπεσε. Να τον ξαναπάρουμε, μάλιστα. Σταμάτη, καλησπέρα. Και καλή βραδιά. Δεν άντεξε μάλλον τέτοιο. Δεν άντεξε με τη γέφυρα που έκανε το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ στα μάτια του Μουρελή. Θα τον έχουμε σε λίγα δευτερόλεπτα μαζί μας για να μιλήσουμε για το παιχνίδι της Κυριακής. Έχουμε και θεματάκια άλλωστε. Έχουμε παίχτες που είναι αμφίβολοι και θα κριθεί η συμμετοχή τους μέχρι αύριο. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης, ο οποίος μάλιστα από την άλλη εβδομάδα έχει κληθεί και στην εθνική ομάδα. Ο αρχηγός του Άρη, ο οποίος θυμίζω δεν έπαιξε την περασμένη Τετάρτη κόντρα στην Λουκόιλ Λεύσκη, όπως κόντρα στους Βούλγαρους δεν αγωνίστηκε και ο Γκάρι Μπέλ, ο Αμερικανός Γκάρι, το οποίος όμως συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες στον Μποχωρίδη και κατά πάσα πιθανότητα θα τεθεί στη διάθεση του Βαγγέλη Αγγέλου για το επερχόμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Τα καλά πράγματα αργούν να γίνουν. Τους καλούς ανθρώπους αργείς λίγο, παιδεύεσαι να τους βρεις, αλλά τελικά τους εντοπίζεις. Σταμάτη Μουρελή, καλησπέρα. Σ' ακούμε τώρα, έλα. Έλα, μ' ακούς τώρα. Λίγο βαθιά, φίλε, πιο κοντά. Πιο κοντά σε θέλω. Πιο κοντά, ρε φίλε, δεν γίνεται πιο κοντά. Πιο κοντά δεν πάει άλλο. Είσαι κλασική βόλτα. Έτσι, αυτό ξέρω. Κακό. Δεν πειράζει. Θα πάμε έτσι λοιπόν. Εγώ, εσύ, το σκυλί και ο κόσμος. Ωραία. Δεν. Ναι, λίγο πιο καθαρά όμως, λίγο πιο κοντά στο... Βάλε, τώρα, εκεί μείνε, εκεί. Εκεί το έχω φέρει το χάσι στο στόμα μου, δηλαδή μέσα να πεις λοιπόν. Εκεί κράτα το, μην το αφήσεις. Καλά, αυτό είναι λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει. Κράτα το εκεί για να σε ακούμε εμείς και να σε ακούει και ο κόσμος. Κατάω το χάσι, κατάω το λουρί. Ναι, μια χαρά. Καλά, εκεί θα κόψουμε στα μάτια, δεν είναι θέμα, μην αγχώνεσαι. Καλά, εννοείται αυτό. Εντάξει, άμα έχει μάχη, μετά δεν είναι θέμα. Λοιπόν, ντέρμπι την Κυριακή και ντέρμπι για το οποίο ο Άρης προετοιμάζεται με προβλήματα, έτσι. Ναι, εντάξει, ένα ντέρμπι, όπως όλα τα ντέρμπι να το πάω με τον Άρη. Οποιαδήποτε αγωνιστή κατασκευάζει δύο ομάδες, δεν πάω να ντέρμπι. Οποιαδήποτε και στόχη να είναι πλέον. Έτσι, αυτό τώρα το κλισέ που λέμε εδώ και χρόνια ότι δεν έχω την έννοια του παρελθού μου στενά. Εντάξει. Πάντα να τέμπει, πάω Γκάρις, έχει έγκλη, έχει παρελθόν, έχει παρόν, έχει και μέλλον. Ναι. Έτσι πάει η ιστορία. Ναι, ο Άσος σημάζει με πολλά προβλήματα, έτσι βασικά προβλήματα, όπως είναι το Μποχωρίδη και το Μπέλ. Ένας Άσος ο οποίος που έρχεται από ένα καλό τελείωμα στην Ευρώπη, που κατάφερε να κάνει το 2-2, ισοπάδουν στην τρίτη θέση με την κατάγκαλα, είχα και χωρίς από τους πλάντους, αποκλείστηκε, αλλά νομίζω ότι εντάξει, ο Αγγέλου κρατάει κάποια πράγματα αυτά τα δύο παιχνίδια, έδωσε χρόνο ειδικά με τη Λεύσκη, έδωσε χρόνο σε πολλούς παίχτες, είδε κάποια πράγματα από τους απλωμαλικούς που βοήθησαν στο παιχνίδι της Βούλγαρης και λογικά έτσι θα χρειαστεί να δείξουν κάτι ανάλογο όλοι αυτοί που έρχονται τον ΠΑΟΚ και συμφωνούν με τον ΠΑΟΚ. Έτσι.
γιατί ακόμα και να παίξουν οι Μπέλγοι υποχωρήσεις που είναι τα βασικά προβλήματα που είναι, κλειδάνε σίγουρα στο 100% και οι δύο, έτσι για να μπορείς να πεις ότι θα τους έχω σε πολύ αγωνιστικό ρυθμό. Η προπόνηση σήμερα, στην οποία πάνω και έτσι έκαναν θεραπεία, οι προφορίες αναφέρουν ότι ο Μπέλ ίσως να προλάβει έστω και με έλεξη να μπει να παίξει. Απ' την άλλη, προφορίες αύριο ουσιαστικά λένε τον Άρη να κρυφθεί. Προσωπική με αυτή τη στιγμή είναι λιγότερες πιθανότητες να παίξει ο Λευτέρης Μπογονής ο Τέτης Κυριακής. Έτσι δηλαδή, όταν βλέπω το σπουδί, στο 70-30 από την αλήθεια, για να μην παίξει στο παιχνίδι της Κυριακής. Μάλιστα. Σημαντική απουσία. Λοιπόν. Σημαντική απουσία, λέω, αν τελικά δεν παίξει. Παρόλο που δεν είναι στην κατάσταση που θα τον θέλαμε εμείς και σίγουρα θα τον ήθελε και ο Αγγέλου. Κοιτάξτε, ο Μπογόνιδης είναι αλήθεια ότι δεν είναι στη χρονιά του καλή. Έτσι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και δεν ξέρω τι θα γίνει τη χρονιά. Είναι ένα θέμα για την αυγενική απόδοση του Άρη. Η παρουσία του Μπογόνιδη. Δηλαδή δεν παίζει ο Μπογόνιδης καλά και γενικά ο Άρης κολλάει. Ναι. Γιατί όλο το project βασικά με την Άρη, με τις μεγαλύτερες που γίνανε, ξέρει που ήρθαν συγκεκριμένες θέσεις. Έγινε και με ένα σκεπτικό ότι ο Μπογόνιδης θα ήταν ο γείτονας, ο παίκτης ο οποίος θα έβγαινε μπροστά, ο παίκτης ο οποίος θα ξεχώριζε. Όσο δεν το κάνει αυτό ο Μπογόνιδης, πάντα κολλάει. Δεν θα μπορούσε να καταλάβει αυτό. Τώρα πρέπει να αποδείξουμε τη λέξη. Η ομάδα έδειξε ένα καλό πρόσωπο αγωνιστικό παράδειγμα από την Μπογόνιδη και τον Μπέλ, που για μένα φέτος ο Μπέλ είναι πιο αξιόπιστη επιθετική επιλογή του Άρη. Έτσι, ο παίκτης ο οποίος ξέρεις ότι θα σου κάνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα που κάνει στα περισσότερα. Τουλάχιστον με τη Λέσχη έδειξε ο Άρης κάποια πράγματα από πήρε κάποια πράγματα και από το Φιόνι και από το Βεργίνη που εάν δεν παίξει ο Μπογόνιδης γενικά αυτοί οι δύο θα έρθουν να καλύψουν το κενό του Μπογόνιδη. Θα κλείνουν δηλαδή να πάρουν χρόνο, να πάρουν προσπάθειες, να πάρουν μελωδίες, να βγουν στο παρκή για να δώσουν κάτι παραπάνω. Οι δύο συγκεκριμένοι έτσι συνδυάζουν με εμπειρία, με ταλέντο, νεότητα, με όχι τόσο πολύ νεότητα, έτσι Μπογόνιδης και Βεργίνης. Νομίζω ότι αν δεν έχω σίγουρα ο Μπογόνιδης σίγουρα θα πιστεύει για τον Άρη, όμως έχει το υλικό να την κάλυψει. Έτσι, τώρα, ξαναλέω ότι από τη στιγμή που δεν θα ελέγξει το 100% και ο Μπέλε δεν είναι θέματα, γιατί ο Μπέλε είναι ένας παίκτης που σκοράει, ένας παίκτης ο οποίος θα τραβήξει πάνω στην αντίπαλη άμυνα. Ο Άρης μετά θα πρέπει κάποιος να αλλάξει το παιχνίδι του, να πάει και πολύ σωστή στη ρακέτα μέσα με τον Μαγκή, να χτυπηθεί και με τον Μορέιρα που είναι ένα διάφορο ζευγάρι, γιατί και ο παίκτης του Πάου, ο Σέντερ του Πάου, είναι σε καλή κατάσταση και ένα δυνατό παιδί. Γενικά όμως ο Άρης νομίζω τώρα ο Αγγέλου προετοιμάζει κυρίως να βρει πράγματα εκτός των δύο που θα έχουν τα θέματα. Δηλαδή να βγάλει κάποιον άλλον από τον πάγο να βοηθήσει, να δώσει παραπάνω μπάλα, να δώσει κάποιος να μείνει στο μαχή ή να παίξει μια χαμηλώσιμα για παράδειγμα. Γιατί ο Πάου από την άλλη πλευρά έχει ως δεδομένη πλέον την απουσία του Μαργαρίτη που είναι σημαντική. Αποσέρια τον Πάουκ στο 4. Έτσι. Οπότε ίσως αντίλημα δεν έχει χτυπήσει εκεί. Το δεδομένο των αποσύρων που έχει ο Άρης στην περιφέρεια είναι να θέλει να πάει το παιχνίδι πιο κοντά στο καλάτι. Δηλαδή στη θέση 4-5 κυρίως θα προηγούμενο. Όλα αυτά είναι σχέσεις που κάνουμε εμείς, άλλες σχέσεις που έχει ο Ευρωπαϊκής και ανάλογα με τις εξελίξεις του αγώνα. Με τις εξελίξεις του αγώνα δεν έχουν σαν πόλη κιόλα. Δεν ξεκινάς με ένα πλάνο και τελειώνεις με αυτό. Έχω σαν πάει εξαιρετικά. Θα το δούμε. Πάντως είναι γεγονός ότι είναι δύο πρόβλημα στο Άρη στιγμή που στο ρόστερ που έχει ο Άρης στιγμή που δεν είναι πάλι γεμάτο. Έτσι δηλαδή είναι γεμάτο ρόστερ. Έτσι πιο φίλο ρόστερ. Δύο από εσές αυτές, τα δύο προβλήματα αν θέλεις να πω τώρα του Άρη που αντιμετωπίζει είναι προβλήματα τα οποία σίγουρα δύσκολα μπορεί να καλύψει ο Αγγέλιο. Έτσι δηλαδή και τους πόντους που ενδεχομένως να μην έχει. Να μην έχει ο Μπέλ στο παιχνίδι της Κυριακής γιατί δεν πάνε 100% έτοιμος. Έτσι κάπου πρέπει να τους βρει ο Άρης. Αυτό είναι το κακό ότι ο Άρης έχει να ρωτήσει σε ένα ρόλο συγκεκριμένο που είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να καλύψει δύο τέτοιες ενδεχόμενες απουσίες ή αν θέλεις μία απουσία και μία όχι καλή ετοιμότητα έτσι, σαν ο Μπέλ. Θα δούμε. Πάντως είναι ένα τέτοιο. Εγώ έχω ξαναδεί αυτά τα τέτοια πέρα από τα αγωνιστικά και το ποιος έχει καλύτερο ρόλο στα καλύτερα. Λοιπόν, για μένα πάνω απ' όλα η ψυχή, η συγκέντρωση, η θέληση, αυτά δεν κάνει κατά τέλη περισσότερο. Αν ο Άρης δείξει να βάλει τη θέληση και πίστη εθνική, απέναντι σε μια ομάδα που έρχεται από ένα διπλό εξαιρετικό, έχει κάνει μια μεγάλη διπλόκ, δεν την επιλήθη. Από ό,τι λέμε, λογορές θα έχει κόσμο στην Κυριακή, μετά για την συνέχεια
συνέντευξη σήμερα που έδωσε ο Παναγιώτης, ουσιαστικά κάλεσε τον κόσμο και πάντα τα βραδοφωνία πηγαίνουν του κοινού του ΠΑΟΚ, παρότι τα υπόλοιπα δεν πάνε. Πρέπει άλλο η φέτος του Άρη να είναι αντιμέτωπη και με αυτό. Δηλαδή πολλοί άρχισαν να κάνουν πολλά και ζω στο Βεργίνη, τον Μπέλα από πέρυσι σε έναν βαθμό. Πολλοί δεν ξέρουν έτσι σήμερα τα παιχνίδια. Και στον Άρη παίζει μεγάλο ρόλο αυτό, θα παίξει μεγάλο ρόλο αυτό. Και γεγονός πως θα παίξει ο Άρης και θα καθέλει ο Άρης και ψυχολογικά, πως έχει προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Έτσι και από τις καταστάσεις που έχει ιδιαίτερα στον ΠΑΟΚ ξανατέλει. Πρόβλημα και αυτό παίζει ρόλο, δηλαδή και το κομμάτι της ψυχολογίας, το κομμάτι της σημασία, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο όσον αφορά στον τέρμπι, τα τέρμπι αυτά. Δεν ξέρω, για μένα το τέρμπι ξεκινάει στο 60-40, είναι ο Τσάντερος ξεκάθαρα το λόγο και λόγω αγωνιστικής φόρμας και λόγω ρόστερ και κυβερνητικής ξεκινά από το 60-40 και βλέπουμε τώρα που αν θα με αυξηθεί, θα με δούμε αυτό πάει μετά πλέον στην ώρα του αγώνα. Εδώ πέρα ένας φίλος ρωτάει, ο φίλος ο Γιάννης, εντάξει το καθηβέλ, νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς για να πούμε σε αυτή τη δικασία, λέει, αν λέει ενδεχόμενη ήττα στο ντέρμπι μπορεί να φέρει εξελίξη στην ομάδα, εντάξει αυτό νομίζω σταμάτησε φορά και εσύ παίζει ρόλο. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι μπορεί να φέρει. Νωρίς να έτσι, δεν νομίζω. Αγρίψε ο σκύλος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να φέρει εξελίξη. Αγγελικός είναι ο σκύλος. Θεωρώ ότι αυτό φάνηκε και στο σταμάτη λίγο πιο κοντά πάλι γιατί σε χάνουμε τώρα λίγο. Ναι, ναι. Λέω μετά στα εκείνα στον Βαλκάνα που ουσιαστικά τον 50% ανακοινώσεων και παραπάνω θα λεπτά τον Αγγέλ. Έτσι ουσιαστικά πρέπει να στηρίξει το προπονητή. Αν δεν έχει άλλη επιλογή, πρέπει να το στηρίξει αυτή τη στιγμή που το περιστέρι καταφέρει κάτι τον Αγγέλ. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θέλω ακόμα και να χάσει το μάτι. Σε φυσιολογικά επίπεδα. Αυτό. Γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά. Ναι. Κοιτάξτε, η άλλη πλευρά είναι κάπου εκεί πέρα σε 34-35 πόντου με κατσικάρι και... 83-48. Δεν μπορούν δύο κατσικάρες. Ναι. Το καταλαβαίνεις. Αν ήταν άλλος ο πόντος εκείνη την εποχή και όλοι οι κατσικάρες, δεν θα γεννούσε από το γήπεδο. Κατσικάρες συνέχισε. Έτσι είναι λίγο περίεργες κάποιες καταστάσεις. Ναι. Είναι πολύ παράγοντες που παίζουν ρόλο. Ναι, ακριβώς. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ακόμα και να χάσει, δηλαδή, προετάει ο φίλος, έτσι, γιατί θέλει να χάσει ο Άρης. Προετάει ο φίλος, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι, νομίζω ότι χάρη της εκτίμησης της εμπιστοσύνης του κ. Βουλέλμου και των συνεργατών του, έδειξε στη μάλια βελτίωση η ομάδα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έδειξε. Εγώ έχω πολλές φορές αναφερθεί είμαι ιδιαίτερα καυστικός για την ομάδα της εικόνα. Θεωρώ ότι και με τον Περιστέρι βελτιώθηκε κάπως σε έναν βαθμό σε κάποια ζητήματα και με τη Λεύσκη έδειξε μια βελτίωση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έδειξε κάτι ομάδα. Το θέμα όμως είναι να συνεχίσει το δείξει. Σίγουρα. Δηλαδή, ότι ασκούμε κριτική σαν προπονητή σε μια ομάδα, σε ένα ρόστερ, σε κάποιους παίκτες. Και ασκούμε όταν βλέπουμε ότι κάτι αλλάζει. Όταν αλλάζει κάτι. Έτσι. Λες ότι εντάξει, βρήκαν χημεία, λύσαν τα προβλήματα, κάτι βρήκαν. Γιατί αυτή η ομάδα δεν είναι κακή, το ξαναλέω, δεν είναι κακή αυτή η ομάδα. Έτσι. Να δούμε, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή, δεν θέλω να πεις τα παραπάνω. Και είναι αυτό που έχω ακούσει εγώ που έτσι είμαι απ' έξω από το ρεπορτάζ του Παστατικού και το παρακολουθούσε ο δεύτερος που λένε πολλοί ότι ο Αγγέλου προετοιμάζει μια ομάδα για, το... για πιο μετά Φλεβάρι, Μάρτι, Απρίλη, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Εντάξει, αυτό κοίτα, σε θεωρητικό επίπεδο μπορεί να ισχύει, ναι, αλλά το... ο Άρης, ο τωρινός αντιστοιχεί, δυστυχώς, δεν έχει για μένα το πολύ να περιμένω στο Φλεβάρι. Ναι, ναι, ναι. Όντως. Αλλά βέβαια, μια ομάδα που περιμένει σε αυτό ένα ρεκόρ 5-5 ή 6-6 να πεις στο Φλεβάρι να το κάνω 6-6, το κάνω 12-6. Ναι. Δεν έχει δύο νίκες. Πρέπει δηλαδή στα επόμενα τέα παιχνίδια, που είναι τέρπι, το ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και τέτοια. Έτσι, εγώ θεωρώ ότι πρέπει τουλάχιστον να κάνει το μία έκτη θεωρώ το μέλλον. Θα φτάσει και δεύτερη. Ναι. Έτσι. Και μετά μέχρι τέλος του πρώτου γύρου έχει ακόμα μερικά παιχνίδια τα οποία είναι και λίγο δηλαδή πρέπει να κλείσει το πρώτο γύρο αν όχι με 7 νίκες τουλάχιστον με 6. Ναι. Για πρώτος γύρος τελειώνει σε 2 μήνες σχεδόν. Έτσι. Αν τα καταφέρει αυτά και η μαγνητική ομάδα των Φλεβάρι όπως έτσι υπάρχει μια αίσθηση αν θέλεις
τότε θα μπορούσα να παραδείγμα καλύτερη. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Άρης τώρα θέλει να παραδείγμα. Ο Άρης είναι μια κατάσταση λόγω και του Πάρκο, αφού δεν ήταν γύρω από την ομάδα κατάσταση και να παίρνει λίγο το Πάρκο. Τα παιδιά ήταν άμεσα. Πρέπει να είναι άμεσα. Με βάση την πεσημή τώρα που είχαμε, που ο Άρης για μεγάλο γκουλέφι, ακόμα και κάτω της ζωής του Πάρκο. Το να είναι διαφυκός, είχατε να με θεωρεί λίγο ακραίο ο ίδιος και πίσω. Λίγο πιο κοντά στα μάτια, λίγο πιο κοντά. Λίγο πιο δεν θέλω να φτάσω εδώ ξανά πάλι τον Απρίλη και να κοιτάω τα μάτια και να βλέπω αν είμαι στο 13 ή στο 12 ή πόσες νίκες θέλει να κάνω, έχω 6, 8 ή 9. Εντάξει, εγώ θέλω να ηρεμήσω από τώρα που λέει ο λόγος, να κάνω τις απαιτούμενες νίκες τώρα και τον Μάρτιο Κλεμάρι, αν προμάζει η ομάδα, καλό να προμάζει. Εντάξει, αλλά δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι ο Άρης με αυτό το θέμα που έχει στον Πάν, έτσι το οποίο δεν έχει λυθεί ούτε καλή φέτος, μπορεί να περιμένει μέχρι το Φλεβάρι να προσπαθεί να πάρει μετά σε δίκη και πάρει. Ναι. Σε βαθιά μου ξαφνί είναι μια λογική, είναι κάτι που δουλεύει πάνω από και όλοι πάντα, ότι το προφανώς και ομάδος του τότε, αλλά αυτό έχει μια βάση, μια ομάδα που έχει ως όμως με την τετράδα, είναι στη μέση βαθμολογία και θέλει να κάνει αξίσμα. Για έναν Άρη που προσωπικά ξαναλέω, πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να ηρεμήσει ο ίδιος γρηγορότερα και να μην κοιτάει πόσες νίκες χρειάζονται. Καλό να είναι και το νίκη. Καλό να είναι και το νίκη. Αλλά μιλάμε για τώρα. Τώρα σίγουρα τα αποτελέσματα οι νίκες πρέπει να βγουν για να φύγει η ομάδα που σκέψει και για οτιδήποτε άσχημο μπορεί να γίνει άσχημο παρανό με τον πλάνο. Γιατί κάποιοι νομίζω το ξεχνάνε αυτό. Αν του πες ένα μεγάλο χρόνο διάστημα, ήταν στις ζώνες του Ιβάτου. Ότι έπρεπε να πει στο τελευταίο καθηγό για μένα απλά είναι μια συγκυρία. Για έκανε ομάδα για πλέον πέσεις. Okay. Το ξεχνάμε αυτό. Κάτι έχουν το ξεχνάνε. Ο Ιστός. Ο Άρης πέρσι ήταν στον 12, στον 13, τη μεγαλύτερη διάρκεια. Ναι. Και πιστεύω ότι μόνος και αυτό το έχω για μένα σαν άλλο ήταν δεν το έχω κάνει δηλαδή εγώ δεν θα πλέον ένα κάμπερς πλέον. Γι' αυτό είναι λίγο πλαντικός και θέλω να διαφάλαμε τώρα και νομίζω περισσότερο θα θέλω τώρα. Έχει υλικό να τα πάρει τώρα από αυτό. Μακάρι, θα δούμε. Αυτό ήταν μια κακή ομάδα όπως πέρυσι, ήταν κακός ο Άρη. Ναι. Δεν είχαμε τρεις αμφιλήσεις. Μέσα στον κόλλο μόνο τον Άρη, ήταν κακός. Ωραία. Ωραία. Εντάξει, Σταμάτη. Περισσότερα τα παιδιά. Στο ντέρμπι σε αφήνουμε γιατί τον ακούω το δικό σου αγριεμένο. Έγινε, Σταμάτη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Δεν γίνεται αυτά, ρε φίλε. Λοιπόν, Σταμάτη Μορελής και σκύλος. Έτσι είναι. Οι ζωντανές εκπομπές Βασίλη έτσι είναι. Και άμα Μορελής 6 ώρα έχει βόλτα τελείωσε. Δεν το χαλάει με τίποτα. Λοιπόν, αυτά. Για τον μπασκετικό Άρη, το τελευταίο ρεπορτάζ πριν από τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, μεθαύριο στην Πηλαία. Πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο break, Βασίλη Καβαδέα, και επιστρέφουμε για το τελικό κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Δώσε αέρα, με καθυστερείτε εδώ πέρα, περιμένει ο λαός να ακούσει. Πήραμε τα καινούργια ακουστικά και παίζουμε σε τα μωρά με το καινούργιο του τουτού. Λοιπόν, All About Aris On Air, τελικό κομμάτι της εκπομπής. Για άλλα περίπου 10 λεπτάκια θα είμαστε μαζί. FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526. Ανοιχτές και γραμμές για κανένα δεκάλεπτο. Όσοι είναι τολμηροί και όσοι θέλουν να μιλήσουν στις καθυστερήσεις για το μάτς με τον Όφι και το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ενδεχομένως να στείλετε ένα μήνυμα στους παίχτες των ομάδων αυτών, σε ποδόσφαιρο μπάσκετ του Άριος. Ανοιχτές οι γραμμές για κανένα δεκάλεπτο, 2-31-0, 2-87 και 3-8. Είπαμε και για το μπάσκετ νωρίτερα με το Σταμάτη του Μουρελή. Τα τελευταία νέα από τον μπασκετικό Άρη, ο οποίος θα ολοκληρώσει αύριο την προετοιμασία, όπως διαβάζουμε στο ενημερωτικό της ΚΑΕ, με μια τελευταία προπόνηση. Σήμερα υπήρξε και ανάλυση του αντιπάλου στο βίντεο. Με τον Μποχωρίδη και τον Μπέλ να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα και να κάνουν θεραπεία. Αλλά όπως μας μετέφερε και ο Σταμάτης νωρίτερα, ο Μπέλ έχει περισσότερες πιθανότητες και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στη διάθεση του Βαγγέλη Αγγέλου για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. 30-70 μας είπε ο Σταμάτης ότι είναι πιθανότητες του Μποχωρίδη να μην αγωνιστεί
στο παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής. Είναι πιο δύσκολος ο τραυματισμός του, δεν έχει προχωρήσει υποθεραπεία όπως σίγουρα θα θέλαμε στον Άρη και οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του για να τεθεί στη διάθεση του coach των Κεντρικών Μαύρων για το μάτς της ερχόμενης Κυριακής. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Έλα ρε Νίκο. Καλώς τον. Τι γίνεται? Για πες μου λίγο, τι έλεγες για τη σύνθεση του Άρη, κατά πάσα πιθανότητα με τον Όφη. Ναι, ναι, ναι. Ο Κουέστας ο τέρμα, κάζω από τους σίγουρους. Κουέστας ο τέρμα, ο Δελιζής με τον Βέλε θα είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Σιώπης θα είναι ο ένας μέσος. Ο Γκάμα με τον Γκαρσία θα είναι στα άκρα. Τώρα, στα άκρα της επίθεσης. Τώρα, στα άκρα της άμυνας, φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα του Τζανακάκης με τον Βαλεριάνο. Παίζει βέβαια και τον άλλον δύο. Δεν έχει καταλήξει ακόμα 100% ο Παντελίδης. Τις τελευταίες μέρες υπάρχει ο Ματίγια που φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα για να ξεκινήσει δίπλα στο Σιώπη. Αλλά εγώ νομίζω ότι και ο Μπάσα έχει πιθανότητες. Και αυτός διεκδικεί τη θέση αυτή. Και κατά πάσα πιθανότητα στην επίθεση θα δούμε τον Ντιγκινή στην κορυφή και τον Μαρτίνες λίγο πιο πίσω. Κοίταξε να δεις. Επειδή γνωρίζουμε την ομάδα του Όφη και τις διαδικασίες αυτής της ομάδος, εγώ θα έλεγα φυσικά δεν είμαστε προπονητές, αλλά θέλεις ας πούμε παίκτες που να αντέχουν λοιπόν στο ξύλο. Ότι θα πάει στη δύναμη. Θέλεις ας πούμε παίκτες ας πούμε σκληρούς. Εγώ θα προτιμούσα, ο Μπάσα αν δεν κάνω λάθος ήταν για έναν αγώνα τιμωρημένος, έτσι, με την Αλβανία. Έχει παίξει μόνο ένα μάτς και αυτός ένα είναι ένας ακόμα αυτό. Λόγος που λέω εγώ ότι έχει πιθανότητες αρκετές πλέον αυτό. Να παίξει. Ακριβώς αυτό. Έπαιξε μόνο ένα παιχνίδι. Εντάξει, άρα λοιπόν, ναι. Αν υποθέσουμε ότι είναι λίγο καταπονεμένος, νομίζω ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση, αν είναι έτσι τα πράγματα, από τον άλλον τον Αλβανό, από τον... Ξέρεις τι, γιατί λέω εγώ να παίξει ο Μπάσα, ας πούμε, ενώ έλειπε αρκετές μέρες. Γιατί αν ξεκινήσει με τον Μαρτίνες, επιτελικό μέσο, και βάλεις και τον Ματίγια μαζί με τον Σιώπη, τότε το μόνος που θα μαρκάρει στον άξονα θα είναι ο Σιώπης. Γι' αυτό πρέπει νομίζω, ο Παντελής βέβαια ξέρει καλύτερα, να βάλει τον Μπάσα. Έτσι. Εγώ θα έλεγα Σιώπη Μπάσα, Ματίγια πίσω λοιπόν από το center forward, γιατί έχει και την κάθε την παλιά. Δεν πατάει περιοχή ρε Παύλο. Δεν θέλω να πατήσει περιοχή, αλλά να ταΐσει σε αυτό το παιχνίδι θα ήθελα Γιουνές να ξεκινήσει, γιατί με τους δύο τραμπούκους που έχει πίσω στην άμυνα Όφη, θα πέσει λοιπόν ξύλο, θα τους μπρόξει ο Γιουνές, θα τους απασχολήσει, ίσως ανοίξει ένα μεχώρο, πράγμα που δεν μπορεί να κάνει σε καμία περίπτωση λοιπόν ο Ντιγκινή. Ας ξεκινήσει έτσι και να δει λοιπόν ας πούμε στην πορεία τι γίνεται, να κάνει λοιπόν ας πούμε τις αλλαγές. Ο Μαρτίνες, όπως και ο Κωνσταντινίδης, εμένα προσωπικά με απογοήτευσαν με τον Απόλλωνα Αθηνών. Και ο Μαρτίνες δεν είναι παίκτης ο οποίος αντέχει στο ξύλο. Ούτε και ο Ντιγκινή. Απόψη μου είναι αυτή. Ας ξεκινήσει έτσι και θα δει λοιπόν ας πούμε στην πορεία τι γίνεται. Ο Γιουνιές χρειάζεται σε αυτό το παιχνίδι. Χρειάζεται και με τον Μπόι και με τη δύναμή του να απασχολήσει τους δύο τραμπούκους ας πούμε πίσω και να τους κόψει και τον Βίχα. Ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού, μπορεί να, αν δεν τον ξεκινήσει, γιατί λέμε ότι το σενάριο Μαρτίνης Ντιγκινή είναι το πιο πιθανό. Μπορεί να τον ρίξει μετά, ναι. Να τον ξεκινήσει και το μετά ας το δει λοιπόν ας πούμε στην πορεία. Ναι. Γιατί ο άλλος ο Γάλλος είναι με καλός ας πούμε τεχνίτης, αλλά ούτε στην κεφαλιά θα μπορέσει να κάνει κάτι και θα φάει να με και την κλωτσιά και θα μείνει έξω να. Όπως και ο Μαρτίνες. Ως προς τον μπάσκετ, άσε θα τα πούμε μετά τον αγώνα. Γιατί αυτή την ώρα, είπες, ετοιμάζει... Καταρχήν ας πούμε λοιπόν το Μουρολί... Περισσότερο άκουγα το σκύρο. Εκπληκτικό, ναι, εκπληκτικό. Πάρα το Μουρελί ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχουν καλύτερο ομάδα φίλε από σένα. Και έχουν σκόρερ. Πιο γεμάτη ομάδα είναι και... Κοίταξε να μην διασυρθείς. Α, είσαι τόσο απεσιόδοξος δηλαδή. Κοίταξε να μην διασυρθείς. Ρε αγόρι μου, έχει να με παίκτες ας πούμε οι οποίοι κάνουν σκόρ. Έχει τον Κος, έχει να με τον Χάτσερ. Έχει λοιπόν ας πούμε τον Αθηναίο που είναι απρόβλεπτοι οι παίκτες που μπορεί άμα του πούνε, άμα του μπουν δυο να με τρίποτα, μπορεί να σου βάλει πέντε τρίποτα να μου λοιπόν ας πούμε στη σειρά. Έχει τον Μωρέιρα που σκοράρει. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει τον άλλο να τον το Χρυσικόπουλο ρε. Έγινε προχθές παίκτης NBA.
Λίμνος. Το δε παιχνίδι λοιπόν με τους Ισπανούς, γιατί κάποια στιγμή λοιπόν η γυναίκα μου το έλπα μου λέει, καλά τώρα βλέπεις ας πούμε και τον ΠΑΟΚ, λέω όχι έτσι απλώς ας πούμε κάθομαι να δω να με τι γίνεται. Μου λέει πώς το βλέπεις το μάτς, αυτό γίνεται στο πρώτο δεκάλεπτο και λέω το μάτς για μένα είναι ματιασμένο. Ναι. Μου λέει τι εννοείς, λέω θα δούμε όταν τελειώσει το μάτς. Αυτή η ομάδα αν δεν κάνω λάθος έχει 80 με 85 πόντους εντός έδρας. Α, δεν το γνώριζα αυτό. Κάπου τόσο. Ναι. Και έμεινε στους 65 πόντους. Έβλεπα μια ομάδα που επί 35 λεπτά προσπαθούσε λοιπόν να βάλει τρίποντα. Έχει για πολύ μεγαλύτερες επιδόσεις ναι, στην επίθεση και... Σοβαρά δηλαδή τώρα... Η άμυνα ήταν το κλειδί για τον ΠΑΟΚ, σίγουρα. Ο Παπαθεοδόρου έγινε προπονητής NBA και ο ΠΑΟΚ έπαιξε τέτοια άμυνα. Όχι ρε φίλε, το μάτι για μένα ήταν ας πούμε λοιπόν και κατά πάσα πιθανότητα για το στοίχημα. Δεν μπορεί μια ομάδα να μέσω όλο τώρα. Όχι τώρα, εντάξει, μην, δεν. Αυτά τώρα εμένα είναι... λοιπόν η άποψή μου είναι αυτή. Εν πάση περιπτώσει δεν με ενδιαφέρει, εντάξει, αλλά απλώς έχουν ένα μεγαλύτερο ομάδα από εσένα. Έχουν. Αλλά τα ντέρμπι είναι ντέρμπι. Είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ. Σίγουρα, αλλά γι' αυτό και είπα μετά τον αγώνα, γιατί. Ο Γουλιέλμος να μην βλέπει τον Αγγέλου και ο Αγγέλο βλέπει να με τον Γουλιέλμο, γιατί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και να μην φτάσουμε στον Απρίλιο μήνα, Μάρτιο, Απρίλιο μήνα και να λέμε αμάν με τα κομπιούτερ. Εκείνος έτσι, εμείς αλλιώς, τι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα εγώ είμαι. Ναι. Γεια σου Νίκο, Αντώνης είμαι από το Λεμαϊδά. Γεια σου Αντώνη. Λοιπόν, έφυγε ο Χρυσαρθός, έτσι δεν είναι. Έφυγε, αποχώρησε. Αλλά είπε ότι θα μας ακούει, ε. Θα μας ακούει. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να μιλήσω λίγο για το μάτς το... Εντάξει, δεν έχω τόσο... ήθελα να πω κάτι άλλο, ναι. Να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σου πω μπράβο, έψαχνα σαν τρελός feedback από τις προπονήσεις της ομάδας αυτή την εβδομάδα και περίμενα πώς και πώς να ανεβάσεις κάτι πάνω στο All About Aris, ας πούμε, για να το διαβάσω πολύ νωρίς. Ναι. Νομίζω ότι έπιασες την αγωνία του Αριανού που ήθελε να μάθει νέα και έτσι ήθελα να στο πω αυτό. Να σε καλά, να σε καλά. Ναι. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω ότι με βολεύει πάρα πολύ που ανεβάζετε την εκπομπή το βράδυ. Δεν ξέρω πόσες, δηλαδή ποιον ιδέα ήταν αυτή και πόσο καιρό γίνεται. Α, από πέρυσι, αλλά... από πέρυσι γίνεται αυτό. Από πέρυσι. Είναι καταπληκτική ιδέα. Το βλέπω, το κάνει όλο ο Λίμπερο και είναι πάρα πάρα πολύ βολικό όταν ας πούμε για διάφορους λόγους δεν ας το πούμε έτσι, δεν μπορούμε να ακούσουμε την εκπομπή live. Εντάξει, ήθελα να έχεις και feedback και γι' αυτό. Ωραία. Και... ρε παιδιά, ένα Viber νούμερο δεν μπορούμε να έχουμε έτσι την ώρα που για πιο φτηνό τρόπο ας το πούμε επικοινωνίας. Μερικές φορές ας πούμε ένα μηνυματάκι το οποίο δεν έχει και χρέωση θα ήταν πολύ βολικό. Για τον αέρα λες τώρα, ναι. Ναι, για τον αέρα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι τα πενταψήφια δίνουν και κάποια έσοδα στο σταθμό, αλλά ίσως ας το πούμε ένα Viber το οποίο που και που να ανοίγει ας το πούμε έτσι θα μπορούσε να δώσει και ένα... έτσι μια πιο μεγάλη δυνατότητα για άμεση παρέμβαση, για άμεση τοποθέτηση. Θα το μεταφέρω, αν γίνεται, θα το μεταφέρω εγώ στη διεύθυνση. Ναι. Έγινε. Όλα θα πάνε καλά την Κυριακή. Θα το δείτε. Να είσαι καλά, Αντώνη. Έγινε, γεια σας. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν και Αντώνης Αντιλομαέδα. Λοιπόν, μην καλείτε άλλοι. Το κλείνουμε σιγά-σιγά γιατί έχει έρθει Γεώργιος Μαντζούκης. Για να πάρει τη σκητάλη. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα, λίγο μετά τις 5. Με το πρώτο All About Aris on Air της επόμενης εβδομάδας. Λοιπόν, σκορπίζεται για λίγο η εκπομπή. Ο ένας πάει Κρήτη, ο άλλος πάει αλλού. Θα είμαστε όμως εδώ πέρα τη Δευτέρα για να τα πούμε κανονικά. Φυσικά, όλο το Σαββατοκύριακο θα ενημερώνεις από το Λίμπερο και από το All About Aris για τα τελευταία νέα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και για τα υπόλοιπα τμήματα φυσικά. Και για τα παιχνίδια που έχουμε την Κυριακή και μέσα από το Λίμπερο, ζωντανές μεταδόσεις και live ενημέρωση μέσα από το All About Aris. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα.